Καλημέρα φίλοι μου, τι κάνετε, πού είμαστε, σήμερα Πάψε, τι ideas λες, αφού είναι απόγευμα μωρέ, άστο αυτό το παραμύθι μπλέα. Άστο εκεί δά αυτό το παραμύθι με το καλημέρα είναι 18 η ώρα είναι. Υπάρχει ώρα 18, δηλαδή σας λέει ψευτίες, είναι απόγευμα. Παιδιά, είμαστε στη Μήλο μαζί με GK, έτοιμοι για όλα. Μήλο, ερχόμαστε με πολύ όρεξη και τρέλα. Το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Με αφήνει να μιλήσω. Έχουμε έρθει στο Σαρακίνικο, σε ένα τοπίο που θα σου το πει ο GK. Πώς το βλέπεις εδώ, πώς το είπες πριν? Άκου, είναι ιδυλιακό το τοπίο, σεληνιακό το λέει ο τέλος. Απλά έχουμε έρθει και έχει λίγο κακό καιρό ρε παιδί μου. Θα θέλαμε να έχει έτσι αυτό το τα γαλαζοπράσινα τα νερά που βλέπουμε το... Δεν πλάκα, σε βλήμα, θα πέσει κάτω από το μάμα του. Τι? Του μοιάζεις πάρα πολύ ρε μπαλάκα. Αυτό του Τούρκου με τα λάτια. Τώρα κοιτάνε γυναίκες και τώρα περνάνε για εκείνο τον Τούρκο που κάνει αυτό το κόλμα με τα λάτια. Τι κάνω ρε φίλε? Ξέρεις τι θα γίνει κάποια στιγμή? Θα κοιτάνε τον Τούρκο και θα λένε ο Τόλης τέλος. Έτσι, πες. Θα γίνει αντίστροφο. Έτσι πρέπει να γίνει ρε φίλε. Έτσι είναι το σωστό πιστεύω. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από Σαρακίνικο. Α, οκ. Άλλος πάνε να μιλήσει στη ξένη, να την βάλουμε στο βίντεο. Hi! Αμέρικα! Ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός, οπότε όταν κάνουμε την επόμενη τσάρκα γύρω γύρω, εγώ λέω να έρθουμε και να κάνουμε και φωτιά. We will make it again. Again we will and make again. It again. Οπότε... Πόρτα κλείνει, μια άλλη πόρτα ανοίγει. Είχα την εταιρεία. Μόνο μου να μ' αφήσεις. Δεν θέλω άλλο να με... Ρόκι Μπαλμπόα! Ξέρεις, μπορεί να γλυστήρεις καμιά παντόφλα. Θέλω να φύγεις πίσω. Όχι, κάτω είναι σαν ξηράφια ρε. Περίμενε. Hello my little friend, have a good day. Έχουμε θετική ενέργεια. Έχεις βάλει την πίεση. Εδώ θα μου. Δεν έχω ρε μαλακά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό κύριο GK. Κύριε GK, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας πείτε πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή. Γεια χαρά! Λοιπόν, γαμάτο συνέστημα εδώ Μήλο με το Λιντέλο. Δεν ξέρω τι να βάλω πρώτο, γαμάτο συνέστημα στη Μήλο ή με το Λιντέλο. Είσαι παρουσιαστής τώρα. Ξεκινάει μια εκπομπή από το μηδέν. Έχουν μπει τώρα τίτλοι. Okay. Τζουκ παρουσιαστής Τζικάπα από την Τζικάπα Production. Χραπ και μπαίνεις εσύ. Okay, okay. Φίλοι μου! Γεια σας! Είμαστε εδώ όλοι παρέα με τον Τόλι Ντέλο. Μου είπε να αναλάβω εγώ να είμαι παρουσιαστής της εκπομπής. Έχω αυτή την ενέργεια την παραπάνω που βλέπετε. Δεν ξέρω, αυτός μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο ήσυχος, αλλά εγώ δεν μπορώ. Πώς νιώθεις που έχουμε έρθει στη Μήλο? Ποια είναι η ενέργειά σου, ποιο είναι το feeling σου? Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Του άξιζε τώρα το. Του άξιζε τώρα. Αλλά το λυπάμαι ρε Κούστη. Για την παρέα ρε. Θα σε διαβήσω. Ρε μαλάκι σου άξιζε. Είμαι η κουκκινή, κάτσε να δει. Η μέρα μας ξεκινάει φίλες και φίλοι. Πες καλημέρα ρε μαλάκι στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να δούμε και τι βλέπουμε εδώ. Το δωμάτιο. Οπ! Είδαμε το φως το αληθινό. Εντάξει, σήμερα επιβάλλεται βουτιά. Δεν το συζητώ. Very nice view. Ξύπνησε, παιδιά, κοιτάξτε. Το περιμένω εδώ και ένα... πάνω από μία ώρα. Πρέπει να κάνουμε το μπάνιο μας, να βάλουμε τα τηλεακά μας. Μία γυναίκα
σε σωμάτρα. Φτιάξουμε αλλά... το καπέλο. Όπως σας είπα, μια γυναίκα σε σωμάτρα. Το κλειδί της μηχανής. Τοπικό. Τι να κάνω? Συγγνώμη για το καπέλο μου, τοπικό. Εγώ να ζητήσω ή να πω? Αμαέ. Α-τα-τα. Εσύ μου φοράς αυτές εδώ τις... Λίγο να δείξεις κάτι άλλο. Τα αρχαία. Σήκωσε το πόδι λίγο. Θα είμαι πολύ κοντά τώρα, θα με στρεβλώνει. Τι σε στρεβλώνει? Το Vans, έλα. Εδώ παιδιά, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Παγκόσμια αγορά. Ξυπνά μικρό παιδί, ξυπνά μικρό παιδί, καινούρια μέρα ξημερώνει. Πλύνε τη μάπα σου, τι σου καλά. Πάει πρωινό, γίνε δυνατός. Καινούρια μέρα. Αυτό είναι τραγούδι. Καινούρια μέρα. Να σου πω. Θα έρθει ξανά. Αυτό είναι τραγούδι. Με τον κύριο Ντέλο, ένα βήμα πριν το πρωινό του. Γιατί πρωινό, πρωινό του. Του, γιατί εμένα γιατρός μου δεν θα φάω πάλι πρωινό σήμερα. Μπαίνει μέσα Ντέλος, τόλις Ντέλος κάνει ηρωική είσοδο στο μαγαζί. Στο... Λοιπόν, έχουμε έρθει για πρωινάρα στο Deck Coffee Branch. Τρελό. Έχουμε τέλεια θέα. Ναι, αλλά δεν έχει μόνο πρωινό, ξέρω. Έχει και κοκτέιλάρες. Κάτσε να δούμε μπας και έρχεται το βράδυ. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου. Ω, το iced tea μου. Έχουμε και ένα φρέντο εσπρέσο. Αυτά είναι τα καλά. Μιλάμε για βλήμα. Εντάξει, παιδιά, πρωινό με περιμένει, έχω βγάλει φωτογραφίες, βίντεο και μου μιλάει τόση ώρα. Ο άλλος πνίγηκε. Φοβερά. Έτοιμο. Πάμε όμως. Τι έτοιμος? Δεν διακόπτω. Έτοιμος να. Συγγνώμη. Έτοιμος να. Δεν αντέχω, θέλω να φάω, δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, φάμε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πώς την είπες? Απολώνια. Πολώνια. Απολώνια. Πολώνια. Όχι Πολωνία, ρε. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Η περιοχή εδώ πέρα λέγεται Απολώνια ή Πολώνια? Σκέτο, Πολώνια. Ευχαριστώ. Πάμε, προχώραμε. Τέλειωνε. Τι τύπος είναι αυτό? Βλέπω τόση ώρα πινακίδες, βλέπω χιλιάδες. Λοιπόν, είμαστε Πολώνια. Εδώ φτάσαμε για το tour με το φίλο μας. Εδώ τον καλό μου φίλο. Θα μας πάει τρελή βόλτα τώρα. Ωραίος. Έλα, τα φόρτωσε. Βάλ τα μέσα. Εργάτη, βάλ τα μέσα. Γρήγορα. Πήρα σπέσια. Το αμάξι εδώ έχει πάρει φωτιά. Εδώ με τον φίλο μου, με τον καλό μου φίλο. Πες μου, ας εντυπώσεις σου. Πώς θα είναι το tour? Εσύ θα μου πεις, θα γυρίσεις. Ο καπετάνιος μας καλός θα είναι. Πάλι και αυτό εσύ θα μου το πεις, θα γυρίσεις. Αλλιώς θα τον στείλω σπίτι. Το βλέπω ότι είναι τρομερός καπετάνιος. Αν δεν είναι καλός θα τον στείλω σπίτι. Είναι τρομερός. Καπετάν Αντρέας, έκο! Χαίρομαι όταν σε βλέπω. Καλαμαριά και γαρίδες που είναι για τους μερακλίδες. Θα με έπαιρνε ο φίλος μου εδώ. Θα με έπαιρνε. Ο καλαμάρια και γαρίδες. Φύγε από εδώ, φύγε. Εδώ, έχουμε να... ντελάρα. Και να δείξουμε. Εδώ. Ταράν τατάν. Και φύγαμε. Καλαμάρια και γαρίδες που είναι για τους μερακλίδες. Εντάξει, φοβερά έτσι. Είμαστε μέσα στη σπηλιά, έχει και ένα άνοιγμα. Όμως, για πες εσύ. Τι έχει με τα παιδιά, λέει ότι κάνει μάσκες εδώ. Τι θες να πω, γαμάτο είναι, γαμάτο. Εδώ και ο καπετάνιος τι λέει? Εμένα είναι το αγαπημένο μου μέρος αυτό. Α, ναι. Ναι. Που θα σηκώσει drone τώρα, drone τέλος. Θα περάσει μέσα από την τρύπα και να δούμε πλανάρες. Πάμε, δώστο. We'll be right back.
σταμάτησα κι εγώ. Να αλλάξω όλους τους χάρτες μου, να αλλάξω ουρανό. Στις νήσου τα καμώματα να ξαναγεννήθω. Να ψάξω τα φανέρω και να ξελογιαστώ. Κι όλο λέω θα ξεφύγω από φαντασμάτα κι αερικά. Ωραίο, ωραίο. Όπα ρε, όπα ρε. Τι φάση ήταν. Καλά, είναι και η μπύρα που κάνει τη δουλειά, μην νομίζεις. Η μπύρα τρομερή. Πάμε, 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 πάρε να τσουπρίξουμε. Παιδιά. Σωριάς, παιδιά. Σωρί, ο οδηγός δεν κάνει. Υγεία, παιδιά. Να είμαστε καλά. Έλα, έλα. Κι όλο λέω πως θα γίνω στον κόσμο το δικό μου βασιλιά. Ψάχνω το χαμένο θησαυρό. Ψάχνω να βρω το μυστικό. Λίγο λίγο το όνειρο. Μήπως και το ψέμα μου γι' αληθινό. Μια φορά και ένα καιρό ακολούθησα κι εγώ. Τα λάθη μου, τα πάθη μου και τον εγωισμό. Μαύρη λαλήση πέτεινο στα πάντα θα αρνηθώ. Θα αλλάξω τα σημάδια μου, θα αλλάξω ουρανό. Πάμε προς το κλίνικο τώρα. Έκανε ο Τσικάφα κάτι που να το πληρώσει. Νομίζει ότι είναι έξυπνος. Ότι εδώ κατοικοέδρευαν πειρατές και επειδή έκλεβαν, γι' αυτό ονομάστηκε κλέφτικο. Επίσης, μέχρι πρόσφατα βρήκαν θησαυρούς με χρυσές λίρες και τα ρέστα. Γι' αυτό και τώρα θα βουτήξουμε με μάσκα και θα ψάξουμε να βρούμε τον τελευταίο θησαυρό. Φτιάχνω λίγο λίγο το όνειρο. Μήπως και το ψέμα μου βγει αληθινό. Μήπως και το ψέμα μου βγει αληθινό. Κολυμπάω κλεφτικό. Έχει πέσει λίγο ήλιο, δεν είναι τα νερά. Τα γαλαζοπράσινα ενδεχομένω που θα έχει αν ήταν άλλη ώρα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως και το ψέμα μου βγει αληθινό. Απόγευμα και κάνει κρύο ρε παιδιά, αλλά είναι γαμάτο, είναι γαμάτο. Εντάξει, ο Τόλης δεν λέει ποτέ κουβέντα άλλη, όλα είναι τέλεια. Άμου κάνει κρύο. Κάθε το πάνω το πιλωτάρι τον ντρονάκι του και τώρα. Σιγά το κρύο ρε. Μαλάκα, όχι γαμμένε. Καλό να πας με μάθα. Μαλάκα. Αυτά το κλέφτικο. Πολύ ωραία. Καπετάνιος ετοιμάζεται. Τζικάπα. Μπύρες, τρέλα, γουστάρο, περάσαμε ωραία. Μπύρες. Έλα.
Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκίνηση βλέποντας το G-Kappa να έχει απλώσει τα ποδαράκια του έτσι στο νερό. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν έτσι και κρουαζιέρα μας εδώ. Λοιπόν, επιστροφή τρελή με τον καπετάνιο μας, ντοπαμίνη στο φουλ, μουσική στο τέρμα, γουστάραμε φουλ. Παιδιά, ήταν γαμάτη εμπειρία πραγματικά και ο Αλέξανδρος τρελό τυπάκι, περάσαμε γαμάτα, όσα μέρη είδαμε ήταν τέλεια και όπως λέει και ο Ντέλος, αν το ξανάκανες, αν το ξανάκανα και αύριο κιόλας, έρχομαστε και αύριο, μάθες. Πες και αύριο. Και αύριο ρε φίλε, εδώ, εδώ. Τρελάνε μας ρε τσικάπα λίγο. Λοιπόν, θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει το καπέλο μου. Εγώ το θεωρώ άκρος σεξουαλικό. Αστυνομία. Ότι κρύβει. Αστυνομία καπέλου. I'm sorry very much. Προχώρη. Αγαπητός μας φίλος. Εδώ αγαπητός μας φίλος, ο καλός. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές. Καλημέρα κύριε. Όχι, όχι, εσύ δεν βγαίνεις, έλα εδώ, έλα εδώ. Λα, καλημέρα. Λα, λα. Τρία, δύο, ένα, πήγε. Πήγε ρε γαμμένε, πήγε. Έχει σήμα, σήμα καμπάνα, τα 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 τα. Έχει σήμα, δεν έχει σήμα καμπάνα. Ψάχνω να δω το μυστικό, φτιάχνω λίγο λίγο το όνειρο, μήπως και το ψέμα μου κι αληθινό. Ψάχνω το καμένα φύσαρο, ψάχνω. Βρισκόμαστε στο κλίμα, όμως το κλίμα είναι περίεργο και παράξενο. Το κλίμα είναι περίεργο. Το κλίμα, πολύ περίεργο. Μετά το κλίμα, λέω να πάμε στο πιο ψηλό σημείο εδώ, αν συμφωνεί και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο GK. Τι λες τώρα, τι λες, θα πάμε αυτά. Πάμε. Στο κάστρο, Τσικάπα, θα μας πάρει το καπέλο αέρας, φίλε. Κάτσε το βγάλω. Για πες. Θα σπάει εδώ πάνω. Είναι γαμιστερό, έλα κάτσε που θα παίζουμε. Έλα, ναι. Από εδώ πάνω τα βλέπεις όλα. Μαγικά. Κόσμος εδώ. Πάμε για το sunset. Το πάκι το γλυκό. Θάλασσα. Τώρα εντάξει, βλέπετε τη βραδινή οψιόν. Αξίζει να δείτε αύριο και το πρωί πως είναι. Φασάρα. Εδώ αράζαμε τα δύο προηγούμενα βράδια. Σήμερα αποφασίσαμε οικολόγερη να βγούμε. Δεν πρέπει. Λοιπόν, έχω να φάω από το πρωί. Ωραία, ήρθαμε πάλι στην πόλη του φωτός, ήρθαμε πάλι στην πλάκα. Πάλι. Εδώ πλάκα. Με το λιντέλο. Στην πλάκα για πλάκα. Λοιπόν, φασάρα παιδιά, γιατί ενώ το απόγευμα περάσαμε από τα ίδια σοκάκια, τώρα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, όταν πέφτει η νύχτα, όλη η εικόνα αλλάζει. Τα φώτα, όλα, οι σκιές, ρωματικά. Σου δίνουν ένα τελείως διαφορετικό. Είναι ρομαντισμό. Τελείως διαφορετική υφή. Πάγαμε, ήπιαμε, γλεντήσαμε, χαμός. Και τώρα πάμε να πιούμε κανένα ποτό. Μπορεί, αν τύχει.
Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να δει αυτό που θα περάσουμε μετά. Καλά, ενώ αυτό που περάσαμε ήδη τώρα ήταν live. Ούτε αυτό είδε. Ούτε γενικά κάποιες στιγμές δεν τις έχει δει. Και ούτε θα τις δει και ούτε θα τις μάθει. Ποτέ. Απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε έναν τύπο μόνο που το λένε καθηγητή. Κύριε καθηγητή, μόνο εσύ ξέρεις, μόνο εσύ νιώθεις τι σημαίνει τσικάπα. Αυτό. Ειδικό μήνυμα προς καθηγητή. Καλά το είμαι, καλά το είμαι. Καθηγητή, ειδικό μήνυμα προς καθηγητή. Και σε περιμένω σε ένα επεισόδιο Τριάδα Φωτιά. Τέταρτη μέρα και τελευταία εδώ στη Μήλο. Γιώργο, εντάξει, πάμε λίγο να τους δείξουμε. Φωτιά. Πάμε λίγο. Βγαίνουμε από το δωμάτιο και καπάκι, καπάκι όμως, καπάκι, καπάκι, κοιτάξτε. Βρισκόμαστε στο Blue Intenso. Κάτσε, το κοιτάω να το λέω, να το λέω και καλά. Πάρα πολύ ωραίο μέρος, παιδιά. Σας το δείξαμε και χθες βράδυ. Θα σπάει, αλλά το πρωί πραγματικά μπορείς να δεις όλη τη φάση. Χαρακτηριστικά χρώματα του Νείλου, θάλασσα. Είναι epic, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο δωμάτιο βρίσκεται στο Φεροπόταμο. Σωστά. Σωστά. Μιλάω με την καθαρίστρια, παιδιά. Συγγνώμη που περιμένει εδώ πέρα κανένα μισά ώρα γιατί λυπήθηκε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δωμάτιο όντως βρίσκεται στο Φεροπόταμο. Χαλαρό άραγμα για την παρέα. Για την παρέα. Στο καλύτερο σποτ του Φυροποτάμου. Στο το σποτ. Λοιπόν, φίλοι καλοί, έχουμε έρθει Παπαφράγκα. Φαινόταν κάτι πολύ κλασικό, αλλά παιδιά είναι τούμπανο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, και ενώ ο Τόλης έχει προχωρήσει ήδη κάτω στην παραλία, κάπως έτσι μοιάζω εγώ εδώ. Λοιπόν, ένα ακόμα πράγμα που σηματοδοτεί ελληνικό καλοκαίρι είναι κάλτσα Nike αθλητική με παντόφλα. Και φτάνουμε σιγά σιγά εδώ στον προορισμό. Όσο κατεβαίνουμε το μέρος αποζημιώνει, είναι γαμάτο. Είναι βέβαια κάτι καλές μου φίλες και ενώ είναι πολύ απλά τα πράγματα, έχουν γίνει κάπως σύνθετα στην κατάβαση. Λέγε. Για πες. Γαμάει, τα έχω πει όλα πριν. Άσε, άμα δεις μετά τι έχω γράψει. Εγώ πιστεύω για εμένα, έτσι, είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει σε παραλία φάση. Και λέω ότι παραλίγο την πατήσουμε για να μην έρθουμε. Γιατί ναι. Πετάσαμε απλά τον τρόπο και δεν φαινόταν καμία όλη αυτή σχέση. Η φάση εδώ πέρα. Και το μεταξύ έχω έρθει στη Μήλο, είναι η τρίτη τέταρτη φορά και δεν είχα έρθει εδώ. Και πραγματικά είναι, πιστεύω, το top για μένα. Θα βουτήξουμε. Σίγουρα θα βουτήξουμε. Let's go, bitch. Πάμε. Ζέστη, θα βουτήξουμε, αλλά να σου πω εσύ, πού θα βρούμε λίγο νερό, κάτι να ρωτήσουμε. Τι. Θα σε φτιάξω. Τριαλαρι λαρι λαρο, τριαλαρι λαρο, τατα! Φυσικό, μεταλλικό νερό, σαν Ντανιόλ. Σαν Ντανιόλ, φυσικό, μεταλλικό νερό, όπα, κράτα λίγο να πιούμε καλώς. Αφού λοιπόν είμαστε έτοιμοι, πρέπει να δείξουμε πού βρισκόμαστε, πόσο τυχεροί είμαστε μάλλον. Είμαστε μέσα στη σπηλιά εδώ. Τζικάπα, ε, κοίτα που σε έχω ρε φίλε. 2, 3. Πω πω πω. Φίλε, είναι ωραία ρε φίλε, είναι ωραία. Και τώρα οι δυο μας πάλι
Λοιπόν, ο Ντέλος πήγε πίσω γιατί το κουκάκι κλαίει και θα σας ξεναγήσω εγώ, παιδιά. Λοιπόν, εδώ έτσι είναι η φάση. Μετά μπορεί να βάλουμε και ένα ντόμ για να φαίνεται και κάτω βυθός. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτά τα συννεφάκια σήμερα τα ψαρωτικά. Λοιπόν, έφυγα. Ο Γιώργος έχει κάνει τη βουτιά. Από εδώ πήδηξε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Δεν μας άμπε ποτέ, ρε. Εντάξει, αφού κάναμε και αυτό και εγώ και ο GK, τα λόγια είναι περιτά. Είναι κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς. Και να, και που βγαίνει και ο ήλιος τώρα. Τι έχεις λοιπόν, να πει. Ήταν φασάρα και αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ δεν πηδάω από τέτοια ύψη, τα φοβούμαι. Φοβούμαι γάρ. Αλλά όταν έρχεσαι στη Μήλο και είσαι σε αυτό το μέρος, επιβάλλεται να πηδήξεις από εκεί. Αυτό ήταν γαμάτο, πάρα πολύ ενέργεια, το γούσταρα φουλ. Γαμό. Το ίδιο και αυτός εδώ. Ό,τι καλύτερο. Και αυτός εδώ. Οπότε πάμε προς τα κάτω, προς το λιμάνι και μετά στο καράβι να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Περάσαμε φανταστικά, όμως όλα αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Και να είμαστε στο λιμάνι λίγο πριν αναχωρήσουμε και λίγο πριν τελειώσει το επεισόδιο. Εδώ μπορούμε να πάρουμε σκαφάκι και σκαφάρα και να κάνουμε το γύρο του νησιού, φίλε Γιώργο. Εντάξει, αυτά. Βλέπετε, είναι γεμάτο το λιμάνι. Γεμάτο. Έχει ιδιωτικά, έχει εκδρομές με πολλούς μαζί. Τέλος πάντων, αυτά από εδώ. Έχει ωραία μαγαζάκια. Τι έχουν τα μαγαζάκια? Πες το και εσύ μια φορά. Παγωτό. Εκτός του παγωτού, πες τι άλλο έχουν. Έχει ωραία καφενεδάκια. Ναι. Ήδη σουβενίρ. Όλα αυτά, όλα αυτά που λέει ο Τόλης κάθε φορά. Όλα αυτά που μπορείτε να τα βρείτε. Έχει κρεματιάκια, έχει τα πάντα εδώ. Κυρίως όμως τα καφενεδάκια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου. Από την πανέμορφη Μήλο. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο καλά περάσαμε και εμείς οι δύο τρελοί. Ήταν ένα φοβερό δίδυμο, πιστεύω. Ελπίζω να το νιώσατε όλο αυτό. Κάναμε ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι μας. Μα ό,τι καλύτερο. Ό,τι. Τώρα είμαστε στο καράβι, επιστρέφουμε Πειραιά. Ξέρεις γιατί μ' άρεσε η Μήλο εμένα. Και θα μου πεις εσένα τι σ' άρεσε. Μ' αρέσει ότι πας με ένα μαγιό. Είχαμε μία τσάντα γεμάτη. Και δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Τελικά ήμασταν απλά με το μαγιό. Συμφωνείς αυτό? Συμφωνώ φουλ. Οπότε, αγαπάμε Μήλο, εγώ. Αγάπησα Μήλο και εγώ, παρά το γεγονός ότι λατρεύω Κύθυρα, καρά αγάπησα Μήλο. Πού λέτε όμως να πάμε το δίδυμο μαζί ξανά? Σας άρεσε? Θέλουμε να γράψετε σχόλια κάτω από αυτή την επεισοδιάρα. Μέχρι όμως το επόμενο επεισόδιο, να είστε έτοιμοι. Προσπάθησα κι εγώ να αλλάξω όλους τους χάρτες μου, να αλλάξω ουρανό. Στις νήσου τα καμώματα να ξαναγεννήθω. Να ψάξω τα φανέρω και να ξελογιαστώ. Κι όλο λέω θα ξεφύγω από φαντάσματα κι αερικά. Κι όλο λέω πως θα γίνω στον κόσμο το δικό μου βασιλιά. Ψάχνω το
ξυπέτεινο στα πάντα θα αρνηθώ. Θα αλλάξω τα σημάδια, θα αλλάξω ουρανό. Κι όλο λέω θα ξεφύγω από φαντάσματα και αερικά. Hey! Κι όλο λέω πως θα γίνω στον κόσμο το δικό μου βασιλιά. Ψάχνω το χαμένο θησαυρό, ψάχνω να βρω το μυστικό. Φτιάχνω λίγο λίγο το όνειρο, μήπως και το ψέμα μου βγει αληθινό. Μήπως και το ψέμα μου.